Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε ζήτημα ή θέμα σας απασχολεί και θέλετε να το κουβεντιάσουμε μαζί, κάθε ερώτηση ή οτιδήποτε είναι αυτό που θα θέλατε μαζί να δούμε μέσα από τη γραφή. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση κάποιου ανώνυμου, ο οποίος μας γράφει. Πολλές φορές με πιάνει φόβος θανάτου και ενώ διαβάζω το Λόγο του Θεού και πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, ακόμη και όταν προσεύχομαι δεν φεύγει πάντα. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Η αλήθεια είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες και αγαπητέ φίλε, ότι ο φόβος του θανάτου είναι κάτι που μπορεί να φέρει σε πανικό τον άνθρωπο. Είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε. Είναι αυτό με το οποίο απειλεί ο διάβολος τους ανθρώπους και τους έχει πάντοτε δεμένους. Μάλιστα, λέγει στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος ότι ο διάβολος έχει το κράτος του θανάτου και ο Χριστός κατήργησε δια του δικού του θανάτου τον διάβολο που έχει το κράτος του θανάτου για να ελευθερώσει εκείνους που δια των φόβων του θανάτου ήσαν για όλη τους τη ζωή ένοχοι εις δουλείαν. Ο ένοχος άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει την ειρήνη της σωτηρίας, δεν έχει τη χαρά της σωτηρίας, που ζει μέσα στο κράτος, στην εξουσία του διαβόλου που έχει στα χέρια του το θάνατο, γιατί ο θάνατος ήρθε σαν αποτέλεσμα της πλάνης του διαβόλου. Όταν ο Θεός έπλασε στην Εδέμ τον Αδάμ και την Εύα, δεν τους έπλασε για να πεθαίνουν, αλλά αντιθέτως τους είπε, προσέχετε μη φάτε από τον καρπό αυτό του δέντρου, της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί αν φάτε εξάπατος θα αποθάνετε. Και ο διάβολος ακριβώς αυτό προσπάθησε να κάνει. Να πλανήσει τους ανθρώπους ώστε να φάνε από τον καρπό της γνώσεως του δέντρου από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού και να πεθάνουν. Και όταν έφαγε ο Αδάμ και η Εύα, τότε υπησήλθε στους ανθρώπους ο θάνατος. Δεν είναι ο θάνατος ο φυσικός, γιατί υπάρχει ο φυσικός θάνατος που είναι ο αποχωρισμός της ψυχής, του εσωτερικού ανθρώπου από το σώμα. Αλλά υπήρχε ο θάνατος ο πνευματικός, ο φοβερός, του αποχωρισμού του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου από το Θεό. Εδώ πρέπει πρώτα-πρώτα να περιγράψουμε δύο πράγματα. Ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Είναι ο χωικός, είναι ο ψυχικός και ο πνευματικός, ως προς το σώμα άνθρωπος. Υπάρχει ο εσωτερικός άνθρωπος και ο εξωτερικός άνθρωπος. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται,
και οδηγείται με τα βεβαιότητα εις θάνατον. Γιατί είναι φυσικός και η φύση έχει φθορά. Ο εσωτερικός όμως άνθρωπος δευθύρεται, ανανεούται κάθε μέρα. Ο Απόστολος Πέτρος μάλιστα λέει ότι μου εφανέρωσε ο Θεός ότι θα εναποθέσω εγώ το σώμα μου. Το εγώ που πάει στον εσωτερικό άνθρωπο. Το σώμα μου είναι κάτι που θα το αφήσω στη γη. Και θα λιώσει, θα χαθεί. Αλλά εγώ θα συνεχίζω να υπάρχω. Όταν λοιπόν ο Θεός είπε στον Αδάμ ότι θα πεθάνετε, δεν νόσε το φυσικό άνθρωπο, το φυσικό θάνατο, αλλά νόσε το πνευματικό άνθρωπο. Βεβαίως υπήρχε και το δέντρο της ζωής. Όποιος έτρωγε από τον καρπό του δέντρου της ζωής δεν πέθανε ποτέ, και το φυσικό θάνατο. Γι' αυτό και ο Θεός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, μην τυχόν και φάει, και ζήσει σε κόλαση αιώνια. Ας επανέλθουμε όμως στον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι οι πάντες θα παρασταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταποδώσει ο Θεός σε κάθε έναν από μας κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος αυτού, είτε καλά είτε ακακά. Εγώ λοιπόν ο εσωτερικός μου άνθρωπος, εγώ προσωπικότητά μου, ο Γιώργος ο Κοροβέσης, πράττω καλά ή κακά διά του σώματός μου. Δεν πράττει μόνο το σώμα, αλλά εγώ πράττω καλά ή κακά διά του σώματός μου. Άλλο λοιπόν είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, η προσωπικότητα του ανθρώπου, και άλλο είναι ο εξωτερικός άνθρωπος που φθήρεται. Το φόβο του θανάτου ποιος τον έχει, ο εξωτερικός άνθρωπος όχι. Ο εξωτερικός άνθρωπος δεν φοβάται, που ξέρει ότι φθήρεται. Δεν έχει επίγνωση, θα φθαρεί, θα πεθάνει. Αυτός φοβάται είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Και τι φοβάται, τη μεγάλη αλλαγή. Ότι θα φύγει από αυτό το σώμα και που θα πάει μετά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους δεν φοβάται, αλλά μάλιστα τι λέει. Λέει «Και τώρα θα μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματι μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου». Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. «Διότι σε μένα το να ζω», εδώ στη ζωή αυτή, «το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Όχι δεν μόνο δεν φοβάται, αλλά το να πεθάνει εδώ στη γη με το φυσικό θάνατο το θεωρεί κέρδος. Γιατί εξηγεί, αλλά εάν το να ζω εν το σαρκί μου τούτο συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου, τι να εκλέξω από τα δύο δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό δια του φυσικού θανάτου, θα αναχωρήσω από αυτό το σώμα και θα είμαι μαζί με τον Χριστό, διότι εκεί είναι πολύ καλύτερον. Το να μένω όμως στη σάρκα μου είναι αναγκαιότερο για σας και για την εκπλήρωση του έργου μου. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ξέρει ότι αυτός δεν πεθαίνει. Το σώμα του φθήρεται. Αυτός δεν πεθαίνει. Αλλά μετέβει μεν, λέει ο Χριστός, εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ας έρθουμε όμως πάλι στην αρχή. Διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Αυτός λοιπόν ο Χριστός θα καταργήσει, κατήργησε δια του θανάτου του, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, τον κατήργησε. Πολύ σοβαρή λέξη. Ο διάβολος δεν καταργείται. Υπάρχει, υφίσταται σαν προσωπικότητα. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Ο κατηγορών τους αδελφούς ημών στον Θεό ημέρα και νύχτα. Αυτός ο οποίος γυρνάει γύρω γύρω ως λέον οριόμενος ζητών κάποιον να καταπιεί.
ο ενάντιος του Θεού και των ανθρώπων. Ο βασιλεύς πάντων των υπερηφάνων. Ο έχων το κράτος του θανάτου. Είναι αυτός που μισεί τον άνθρωπο, ανθρωποκτόνος απαρχής. Θέλει το θάνατο του ανθρώπου. Και απαρχής έφερε το θάνατο μέσα από τον Αδάμ και την Εύα στους ανθρώπους όλους. Το θάνατο, όχι το φυσικό, το πνευματικό, την απομάκρυση δηλαδή του ανθρώπου από το Θεό. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε να καταργήσει το διάβολο από τη ζωή των ανθρώπων. Να καταργήσει το διάβολο και να ελευθερώσει τους ανθρώπους όσοι ήσαν ένοχοι εις δουλείαν, ένοχοι ενώπιον του Θεού, και δια του φόβου του θανάτου ήσαν πάντοτε σκλάβοι. Ο φόβος λοιπόν του θανάτου υπάρχει στον εσωτερικό άνθρωπο. Ο εσωτερικός άνθρωπος όμως, αν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, σώζεται. Ο άνθρωπος δηλαδή σώζεται. Αν πιστέψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, στην καρδιά του, και ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, τότε σώζεται και μεταβαίνει από το θανάτο στη ζωή. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος λέει: «Δεν θέλω να γνωρείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήσετε, όπως και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα». Σε έχετε ελπίδα. Αν λοιπόν φύγει από τη ζωή αυτή ένας άνθρωπος, μην λυπήσετε, όπως οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη, εάν πιστεύουμε δηλαδή ότι δια του θανάτου αυτού κατήργησε τον έχοντα το κράτος του θανάτου, το διάβολο, αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και ανεστήθη, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός τους κοιμηθέντας, όχι τους αποθανώντας, γιατί κοιμώνται οι άνθρωποι, έχουν συνέχεια, τους κοιμηθέντας δια του Ιησού Χριστού θέλει φέρει μετά αυτού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει συνέχεια. Φεύγει από τη ζωή αυτή, πάει στον παράδεισο. Είναι και με τον Χριστό. Είναι πολύ καλύτερα. Είναι οι αποθανώντες εν Χριστώ. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου δεν θα προλάβουμε να πεθάνουμε. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανώτες εν Χριστώ, οι κοιμηθέντες, θα αναστηθούν πρώτον. Θα πάρουν ένα καινούριο σώμα. Οι ψυχές οι οποίες βρίσκονται στον παράδεισο και πάλι περιορισμένες, όπως και οι ζωντανοί άνθρωποι εδώ στη γη, απόλυτα περιορισμένοι στο περιβάλλον που ο Θεός έχει προβλέψει για τους ανθρώπους, και οι ψυχές λοιπόν περιορισμένες στο περιβάλλον του παραδείσου, περιμένουν την Ανάστασή τους και θα αναστηθούν πρώτοι όταν θα ακουστεί η φωνή του Θεού, όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου, συγγνώμη, και η σάλπιγγα του Θεού, αυτοί θα αναστηθούν πρώτοι. Αλλά και εμείς όσοι απομένουμε ζωντανοί στη γη θα μεταμορφωθούμε, θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι και οι αναισθημένοι θα πάρουν το καινούριο σώμα το πνευματικό, αλλά και οι ζώντες θα ενδυθούμε το καινούριο σώμα το πνευματικό. Γιατί το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο αθανασία. Ένα νέο σώμα, ακριβώς το σώμα που έχει ο Χριστός, που δεν έχει αίμα, αλλά είναι σάρκα και οστά. Δεν είναι πνεύμα, ή το πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει. Αλλά είναι ένα σώμα που έχει απεριόριστες δυνατότητες ελευθερίας. Όπου είναι το πνεύμα και είναι ελευθερία, υπάρχει το πνευματικό σώμα και ο άνθρωπος είναι στην απόλυτη ελευθερία. Και τότε θα κατοικήσουμε όλοι μαζί στη Νέα Ιερουσαλήμ που θα κατεβεί από τον ουρανό, καθώς η παλαιά γη και οι παλιοί ουρανοί θα κατακαούνε
και νέα γη και νέοι ουρανοί θα δημιουργηθούν όπου θα κατοικούμε εκεί μαζί με τον Πατέρα Θεό και το αρνείο το εσφαγμένο. Εάν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε λογικά και διαπίστεως ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να φοβάται καθόλου το θάνατο. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς λάβουμε την απόφαση του θανάτου. Δεν μας νοιάζει η ζωή μας. Και αν πεθάνουμε για το Χριστό, κέρδος θα είναι. Και αν ζούμε, για το Χριστό ζούμε. Αλλά η ζωή μας σε αυτή τη γη δεν έχει κανένα νόημα, ιδιαίτερο εκτός από το να υπηρετούμε, να εργαζόμεθα για τη δόξα του Θεού. Να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλα τα άλλα ο Θεός θα μας το προσθέτει. Παρ' όλα αυτά όμως, στον άνθρωπο δημιουργείται ο φόβος του θανάτου και αυτό είναι γεγονός. Ο φόβος του άγνωστου. Έχω δει ανθρώπους γέροντες πιστούς που να λένε «Κύριε, έλα πάρε με, σ' αγαπάω και θέλω γρήγορα να έρθω κοντά σου». Αλλά έχω δει και ανθρώπους άλλους πιστούς που να φοβόνται το θάνατο. Είναι μέσα στην αδυναμία του ανθρώπου. Εάν βεβαίως ο άνθρωπος δεν είναι πιστός, τότε τρέμει το θάνατο. Αυτό δεν το συζητάμε. Και αυτοί ακόμη που λένε «Δεν φοβάμαι το θάνατο», οι ρυψοκίνδυνοι, όταν έρθει η στιγμή, τρέμουν το θάνατο. Όμως ο χριστιανός τώρα, και γι' αυτόν μιλάμε, αγαπητέ φίλε, για τους πιστούς δηλαδή, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Τώρα όμως πρέπει να δούμε πώς θα νικήσουμε, πώς θα διώξουμε αυτόν τον φόβο του θανάτου. Που η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έρχεται στη ζωή όλων μας. Όταν είσαι γερός, δυνατός και νέος, λες δεν φοβάμαι το θάνατο. Όταν όμως έρθει η στιγμή να σου χτυπήσει την πόρτα, εκεί ο άνθρωπος φοβάται. Μακάρι να μην φοβόμαστε. Και αυτό θα δούμε, πως δεν θα φοβόμαστε. Αλλά και ο Θεός θέλει να μην φοβόμαστε. Αλλά είμαστε άνθρωποι. Θεός γνωρίζει την πλάση ημών. Γνωρίζει ότι είμαστε αδύναμοι, τυποτένιοι, τυδανοί, άθλοι, που βρήκαμε χάρη από τον Χριστό. Αλλά πολλές φορές, σε μερικούς ανθρώπους, σε πολλούς, σε λίγους, σε κάποιους, ο φόβος του θανάτου είναι έντονος, όπως αναφέρει και ο αγαπητός μας αυτός φίλος και αδελφός. Προσεύχομαι, λέει, διαβάζω το Λόγο του Θεού, πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, αλλά όχι πάντα, ο φόβος του θανάτου αυτούς δεν φεύγει. Και το ερώτημα είναι τι κάνω, τι άλλο μπορώ να κάνω. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο Θεός έχει, θα τολμούσα να πω, συνταγές. Και ο Θεός να με συγχωρέσει και εσείς να με συγχωρέσετε για αυτό που λέω, και για κάθε πράγμα, για κάθε αδυναμία, αλλά υπάρχει και μία γενική συνταγή. Κάτι που όλα μας τα ζητήματα μπορούμε να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού και διαβάζω από την επιστολή προς Φιλιππισίους. Επιστολή λοιπόν προς Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, μην ανησυχείτε, μην αγωνιάτε. Η μεριμνα τι είναι? Ανήσυχη σκέψεις, συνεχής φροντίδα, φόβος, αγωνία. Μπορεί να οδηγήσει και σε πανικό. Χάνει την ειρήνη του άνθρωπος. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Τι θα κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος? Τι θα κάνουμε? Γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε καταστάσεις δύσκολες, φόβου, και ένας από τους πιο μεγάλους φόβους που μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο είναι ο φόβος του θανάτου. Και ο Κύριος μας έρχεται να μας δώσει τη λύση του προβλήματος, η οποία δημιουργείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και διώχνει την ειρήνη του Θεού, που η ειρήνη του Θεού είναι αυτή με την οποία ο Θεός εργάζεται στη ζωή του ανθρώπου. Διαβάζω λοιπόν
αλλά για κάθε ζήτημά σας, για κάθε πράγμα, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Τι σε απασχολεί? Ποιο είναι το ζήτημα? Φόβος του θανάτου? Η αγωνία για την οικογένεια? Η αγωνία για το παιδί? Η αγωνία για τη δουλειά? Η αγωνία για το έργο του Θεού? Η αγωνία για την Εκκλησία? Πολλά πράγματα είναι αυτά τα οποία μας διώχνουν την ειρήνη μας και μας φέρνουν με φόβο, αγωνία, θλίψη, ανησυχία, μέρημνα, μας παίρνουν τον ύπνο. Τι θα κάνουμε? Ο Θεός, όπως είπαμε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδερφοί και αδερφές, έχει τη λύση. Ο Χριστός έχει τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Για όλα σας λοιπόν τα ζητήματα που ανησυχείτε, αγωνιάτε, θλίβεστε, φοβάστε, εισέλθετε μέσα στο ταμείο σας για να προσευχηθείτε προγραμματισμένα, για να γνωρίσετε στο Θεό τα ζητήματά σας. Γράψτε τα κιόλας. Αν είναι ένα, δεν χρειάζεται. Μπες λοιπόν μέσα στο δωμάτιό σου, κλείδωσε την πόρτα, κλείσε τα τηλέφωνα, γονάτισε, και αν είσαι κοπέλα, βάλε και το μαντιλάκι στο κεφάλι σου για να έλθει η παρουσία του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι εκεί θα σου αποκαλυφθεί εν το κρυπτό ο πατέρας σου ο ουράνιος και θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Εκεί θα σου αποκαλυφθεί, εκεί θα του μιλήσεις, εκεί θα σε ακούσει προσεκτικά και η ανταπόδοση από το Θεό για την προσευχή σου εν το κρυπτό θα έλθει εν το φανερό. Αλλά για να πλησιάσεις το Θεό, ο Δής λέει, μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Άρα εκεί δίπλα σου είναι και ο Χριστός που θα σε φέρει στον Πατέρα για να σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας. Όμως θα πρέπει να μην υπάρχει ανάμεσα σε σένα και το Θεό, να μην υπάρχει το μεγάλο αυτοχώρισμα, οι αμαρτίες σου. Ο Άγιος Θεός δεν μπορεί να πλησιάσει τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Και πώς θα φύγουν οι αμαρτίες σου? Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εξομολογήσου ό,τι σε βαραίνει, και αυτό Κύριε έκανα και σε λύπησε, και το άλλο πες του τα όλα. Ζήτησε συγχώρεση από το Θεό και στη συνέχεια, αφού εξομολογηθείς όλες τις αμαρτίες μετανοώντας, επιστρέφοντας στον Θεό, τότε φέρε στο μυαλό σου όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι με σένα ή έχεις εσύ κάτι με αυτούς. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου αν εσύ δεν συγχωρήσεις τους ανθρώπους τα πτέσματά τους. Και αφού λοιπόν φέρεις στο μυαλό σου έναν έναν ξεχωριστά όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις διαφορές, συγχώρεσέ τους, αγάπησέ τους, προσευχήσου για αυτούς, ώστε η αγάπη σου να είναι όχι μόνο εν λόγω αλλά και εν έργο. Προσευχήσου, πες, Πατέρα ευλόγησέ τους πολύ και πιο πολύ από μένα. Του συγχωρώ, ευλόγησέ τους. Και όταν θα δει ο Θεός ότι εσύ συγχώρεσες τα πτέσματα των αδελφών σου, τότε με τα πάσης βεβαιότητας θα συγχωρήσει δια του αίματος του Ιησού Χριστού όλες τις αμαρτίες. Και τότε εκεί στην παρουσία του Θεού θα είσαι ένα δια του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα και εν πνεύματι Αγίω. Και εκεί περίγραψε στον Πατέρα σου τον ουράνιο, είναι το ονόματι του Ιησού Χριστού, όλα σου τα προβλήματα, τα ζητήματα, ένα-ένα, και ιδιαιτέρως το φόβο του θανάτου. Και πες το, ομολόγησε, σύμφωνα με το λόγο σου δεν πρέπει να φοβάμαι το θάνατο. Αλλά εγώ τον φοβάμαι. Και εσύ ξέρεις την πλάση μου. Και χάνεται η ειρήνη του Θεού.
Βοήθησέ με σε παρακαλώ. Αφαίρεσε το φόβο του θανάτου από τη ζωή μου. Και η τελεία αγάπη, λέει ο Λόγος του Θεού, εξιδιώκει το φόβο. Και εκεί θα σου αποκαλυφθεί η τελεία αγάπη του Θεού σε σένα, διώγοντας έξω το φόβο. Ο Θεός σε αγαπάει, μας αγαπάει. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά πρέπει να μας αποκαλυφθεί η αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται, ο Θεός αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, μέσα στο ταμείο μας. Ευχαρίστησε τον λοιπόν και προσευχήσου, δεήσου. Και τότε ο Θεός θα έλθει, η ειρήνη του Θεού θα έλθει, που είναι πάνω από κάθε λογική ανθρώπινη, που δημιουργεί φόβους, αγωνίες, και θα διαφυλάξει πια την καρδιά σας από το φόβο της και τα διανοήματά σας από τα επιχειρήματα της λογικής σου για το θάνατο. Και αυτό δια του Ιησού Χριστού. Και έτσι θα έρθει η ειρήνη του Θεού και θα φύγει η αγωνία, η μέρημνα και ο φόβος του θανάτου. Πάει, τέλειος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για όλα σου τα ζητήματα, για όλα μας τα ζητήματα, ο Θεός έχει καλές απαντήσεις, όπως είναι αυτή. Και τότε η ειρήνη του Θεού θα αγιάσει ολοκλήρως τον άνθρωπο, και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, θα τον ξεχωρίσει, θα τον φέρει κοντά του και θα τον καταστήσει άμεμπτο. Μέχρι πότε? Μέχρι την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Είτε ζώντες, είτε αποθανόντες εν Χριστώ. Είτε ζώντες εν Χριστώ, είτε αποθανόντες εν Χριστώ. Και στη συνέχεια, ο Θεός της ειρήνης, λέει η Γραφή στην προς Εβραίους επιστολή, θα ενεργήσει δια να σας κάνει τελείους εις πάνεργων αγαθών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε το θέλημα του Θεού, το οποίο ο Θεός ενεργεί και αποκαλύπτει μέσα σας δια του Ιησού Χριστού. Θα σας δώσει λοιπόν καταρτισμό, τελειοποίηση, όταν θα έλθει η ειρήνη του Θεού και θα σας αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Θα έλθει και θα σας τελειοποιήσει στο να μπορείτε να κάνετε πάνεργων αγαθών, εκτελώντας το θέλημα του Θεού, το οποίο ο Θεός θα σας αποκαλύπτει μέσα σας. Αύξηση του ανθρώπου, οικοδομή του ανθρώπου, την οποία κάνει ο Θεός της ειρήνης και την αρχίζει μέσα από το ταμείο σας, από το ταμείο μας, όταν πάμε να εξητήσουμε τον Θεό και να δώσουμε σε Αυτόν τα βάρη μας, να απορρίψουμε και να δώσουμε σε Αυτόν παν βάρος, αλλά και την ευκόλωσεν περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και τότε ο άνθρωπος ελεύθερος δια του Ιησού Χριστού, καθώς η τελεία αγάπη που είναι ο Θεός έξω έδιωξε το φόβο, τελείως ελεύθερος, νικητής, είναι έτοιμος να κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού να θριαμβεύσει. Πώς? Όπως λέει η Γραφή στην επιστολή προς Ρωμαίους, ώστε ο Θεός της ειρήνης ταχαίως να συντρίψει το σατανά κάτω από τους πόδες σας. Πάει λοιπόν ο έχων το κράτος του θανάτου, που απειλεί τους ανθρώπους και εκφοβίζει τους ανθρώπους, πράγμα που είναι η δουλειά του, να τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Ο αρχιτρομοκράτης είναι. Ο Θεός όμως της ειρήνης θα συντρίψει το διάβολο ταχαίως κάτω από τα πόδια σου, και έτσι θα είσαι θριαμβευτής, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου δεν είναι πνεύμα δειλίας, όπως είπαμε, αλλά δυνάμεως, σοφρονισμού, αγιασμού, καθαρότητος, αλήθειας.
αλλά και δόξης Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν κλείσω πρέπει σαν συμπέρασμα να επαναλάβω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Σε όλα τα πράγματα ο Χριστός έχει τη λύση. Μέσα από το Λόγο Του την αποκαλύπτει, μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου την εκτελεί και μέσα στη χάρη του Χριστού ο κάθε χριστιανός την απολαμβάνει. Σε όλα τα πράγματα έχει τη λύση. Ό,τι σε βαραίνει, ό,τι σε ταλαιπωρεί, ό,τι σε φοβίζει, ό,τι σε κάνει να αγωνιάς, πηγαίνετε στο ταμείο σου, στον Θεό, έτσι όπως το παρουσιάσαμε, και εκεί θα δεις πραγματικά την αγάπη του Θεού Πατρός να σε φροντίζει, να σε περιθάλπτει, τη χάρη του Χριστού να σε σώζει, να σε ελευθερώνει, αλλά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να σε οικοδομεί, να σε ζωοποιεί και να σε αυξάνει, και τον μόνο Δεσπότη, τον Τριαδικό Θεό, να σε κάνει να θριαμβεύεις πάντοτε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε για σήμερα την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για εσάς που μας παρακολουθήσατε και ιδιαίτερα τον αγαπητό μας φίλο με το ενδιαφέρον αυτό ερώτημά του περί φόβου του θανάτου. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.